Γεια σας κυρίες και κύριοι, ας δούμε δύο ειδήσεις της τελευταίας στιγμής με επίκεντρο την Τουρκία. Πρόορες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στις 24 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνάντησή του με τον εθνικιστή Μπαχτσελή. Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας, Ερτζάν Βουρλαχάν, δολοφονήθηκε την ώρα που καθόταν σε καφετέρια στην περιοχή Σιρκετζή της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης, Γιουξέλ Καραμπαμπά, ο οποίος συνελήφθη, μαχαίρωσε τον Βουρλαχάν στο λαιμό, προκαλώντας όπως είναι φυσικό πανικό σε όσους βρίσκονταν τριγύρω. Αυτότες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο πρώην Υπουργός έπινε τσάι όταν ο δράστης τον πλησίασε, κάθισε δίπλα του, λογομάχησαν και κάποια στιγμή το μαχαίρωσε. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο δράστης του είπε «αυτό σου άξιζε», μόλις έπηξε το μαχαίρι στο λαιμό του. Το ίδιο απάντησε ο Γιουξέλ Καραμπαμπά και στους δημοσιογράφους όταν το ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό. Χαρακτηριστικά είπε «του άξιζε». Ο Βουλχάν γεννήθηκε το 1953 και σπούδασε πολιτικές επιστήμες. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής το 1987 με το κόμμα Μητέρα Πατρίδα του Μεσούτη Γιλμάζ και από τις 21 Δεκεμβρίου 1987 έως και στις 30 Μαρτίου 1989 ήταν Υπουργός Άμυνα στην Τουρκία. Αυτές ήταν οι ειδήσεις του μηνύματος. Για περισσότερα θα συνδεθούμε πάλι μαζί σας.